θα κεντήσω πάνω στο αλόγου σου τη σέλα. Εντάξει, Μέρη, το έραψες το αρκουδάκι μου. Η εγχείρηση πέτυχε και ο ασθενής επέζησε. Έβγαλα φρολιξάκι από την κυλίτσα του, του φούσκωσα τα χυλάκια του, του ίσχυσα το πηγούνι, του φτιάξα και τα ματάκια. Καλέ, αυτό δεν είναι πια αρκουδάκι. Είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Τώρα που το λες, μήπως θα τον ασπρίσουμε και λιγάκι. Ουάου! Κούκλος ο παραγωγός. Ραντεβουδάκι. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με λιγάκι. Έχω χάσει το κουμπί μου. Αν ξέρατε, κι εγώ τόσο καιρό το κουμπί σας ψάχνω. Ξέχνα το, δεν σε παίρνω μαζί μου στο σινεμά, παράτα με τσιμπούρι! Αφού όλοι οι φίλοι σου με συμπαθούν. Σε συμπαθούν επειδή τους έχω πει ότι σου απομένουν 3 μήνες ζωής, κατάλαβες? Τι ώρα κλείνει η πόρτα της φυλακής? Αν πας μόνη σου στις 11, αν πας με το τσιμπούρι στις 12. Φάτιν. Έτοιμος. Άντε και γαμπρός. Αυτά τα σχόλια να μην κάνατε, τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ επίσης. Εσύ για που το έβαλες? Δεν σου έχω πει για τον ετήσιο χορό των απανταχού Ικαριωτών? Καλά, αυτό δεν είναι αύριο? Αύριο είναι, αλλά επειδή εμείς οι Ικαριώτες έχουμε τους δικούς μας ρυθμούς, ξεκινάω από σήμερα. Άντε, γεια. Γεια. Όπως κατάλαβες, Ζουζουνάκι μου, μόνες μας θα τη βγάλουμε. Α, όχι. Εγώ θα βγω με τη Δήμητρα. Θα πάμε στο fast food. Γίνεται να έρθω κι εγώ μαζί σας? Θα πληρώσω εγώ τα δικά μου. Καλύτερα όχι. Η σχέση μας με τη Δήμητρα περνάει μια κρίση. Πρέπει να κουβεντιάσουμε. Αχ, όπως κατάλαβες, Μάικλ, οι δυο μας θα τη βγάλουμε το Σαββατόβραδο. Βρε, καλώς τη γογό, τι γίνεται? Το ξέρω ότι θα ήσουν μόνη σου και έτσι πέρασε. Τώρα τύχη με βρήκες, είχα χιλιάδες προτάσεις, αλλά βαριόμουν. Τέλος πάντων, έφερα κασέτα από το βίντεο κλαμπ και popcorn σε οικογενειακό μέγεθος. Τι ταινίουλα θα δούμε? Νέα γυναίκα μόνη ψάχνει. Πάλι την ιστορία της ζωής μου θα δω. Η ιστορία της ζωής σου είναι το Δεσποινής ετών 39. Ήταν ενοικιασμένη. Εγώ δεν το έχω επιστρέψει από τα Χριστούγεννα. Σου έχω και νέα. Ο Αλέξης χώρισε με την αεροσυνοδό. Πότε τα άμαθες κιόλας? Πριν από ώρες. Η μάνα μου έβγαλε έκτακτο δελτίο. Τέλος πάντων, τα καλύτερα όμως δεν στάπε. Ο Αλέξης τον τελευταίο καιρό ρωτάει συνεχώς για σένα. Τι κάνεις, πώς είσαι, αν είσαι με κάποιον? Χαίστηκα. Από τότε που τον παράτησα και αυτό για το μαγαζί του. Τώρα κάτσε, τα έχεις ξεχάσει. Αυτό σε παράτησε για την αεροσυνοδό και μετά σε απέλησε για να προσλάβεις τη θέση σου την αδερφή της αεροσυνοδού. Γογό, μη με εκνευρίζεις. Δεν τα θυμάμαι και πολύ καλά, έχει περάσει και καιρός. Ήμουνα πολύ μικρή. Τέλος πάντων, εγώ, Μέρη μου, ξέρεις τι άνθρωπος είμαι. Δεν μ' αρέσει να ανακατεύομαι στα προσωπικά των άλλων. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να τον ξαναδείς. Είστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον. Εγώ ξέχνα το. Προλίγου μου θύμισες ότι το κάθαρμα με παράτησε. Δεν ξαναπατάω στο μαγαζί του. Δεν ξέρεις. Ίσως αυτή τη φορά να είναι η ευκαιρία για να τον παρατήσεις εσύ. Τι ώρα ανοίγει το μαγαζί? Καλά τα παιδιά, τι τα κουβάλισες? Τι να τα έκανα, να τα έδαινα έξω στην κολόνα? Ναταλία, κοίτα! Σου βρήκα φίλη. Και από ό,τι βλέπω ταιριάζει και πνευματικά. Και σε σένα ταιριάζει ανατομικά. Μερούλα μου, μεράκι μου, ομορφιά μου, τι κάνεις μωρό? Τι ομορφιές είναι αυτές? Άντε καλέ, ό,τι βρήκα μπροστά μου φόρεσα. 15 φορές άλλαξες ρούχα. Μην την ακούς, δεν ξέρει να μετράει, 6 χρονών είναι. 7 είμαι. Τι σου λέγα, δεν ξέρει να μετράει. Παιδάκια! Πάμε μέχρι το περίπτερο να κλέψουμε τσίχλες. Πάμε.
Αχ, Μερούλα μου, αχ, πόσο μου έχεις λείψει. Κάθε βράδυ το κρεβάτι με ρωτάει πού έχει πάει, πού έχει πάει, πού έχει πάει, πού έχει πάει, πού έχει πάει. Και η μάνα μου με ρωτάει. Αχ, τι μου κάνει, κυρία Τασία. Πήρε τα καλσόνια για τη Φλεβίτιδα που της έστειλα την πρωτοχρονιά. Τα πήρε και χάρηκε πολύ, πολύ. Τα φοράει συνέχεια, ξέρεις, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εκεί τα φοράει. Έχει κάνει κάτι γαμπίτσες, τέλειες, να, καλή ώρα σαν και αυτές και καλύτερες. Συγκινήθηκε πολύ που τη σκέφτηκες, ξέρεις. Γιατί να μην τη σκεφτώ, τι μου έκανε η γυναίκα, μήπως με παράτησε για καμία αεροσυνοδό. Κοίταξε, αγάπη μου, το θέμα με την αεροσυνοδό συνέβη για να μπορέσω να καταλάβω πόσο αξίζεις εσύ και η καρδιά σου η χρυσή. 8 μήνες σου πήρε για να το καταλάβεις. Γιατί 8 μήνες, είναι. Α, ναι, 8 μήνες, ναι, 8 μήνες, αλλά είμαι αργόστροφος. Τι να κάνω, σκότωσε. Τέλος πάντων, τι μου τα λες όλα αυτά, δεν με νοιάζει. Σε νοιάζει. Αφού δεν σε νοιάζει, τότε γιατί μου ήρθες εδώ σενιαρισμένη και εντυμένη έτσι. Για να δεις τι έχασες και δεν θα ξαναέχεις ποτέ. Βράσε το ζουμί σου. Μη φεύγεις που πας. Μια ζωή στον κρεμό όπως πετάς. Αφού σε θέλω και το ξέρω ότι βαθιά μέσα σου με θες κι εσύ. Όχι, όχι, δεν σε θέλω. Σου λέω δεν σε θέλω. Όπα μεγαλέ, μπάστα. Δεν την ξαναπατάω μαζί σου. 3 χρόνια περιμένω να με παντρευτείς και μου κάνεις τον Κινέζο. Για να δεις τι άντρας είμαι. Θέλεις να με παντρευτείς. Τι πράγμα. Θέλω να με παντρευτείς. Υποφέρω. Είμαι σαν το κύμα που το σπάει ο βράχος. Παντρέψουμε. Δεν ξέρω τι να πω. 3 χρόνια μου έχεις ψήσει το ψάρι στα χείλη. Με απέλυσες, με κεράτωσες. Σ' αγαπάω, κοίτα. Χαλιά έγινε. Λοιπόν, λέγε. Δεν ξέρω. Άσε με να το σκεφτώ. Τι να σκεφτείς, πόσο χρόνο θες να σκεφτείς. Δεν ξέρω, σου λέω. Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα. 15. Και 7. 22. Και 7. 28. Ή 29. Σε 2 ώρες θα σου έχω απαντήσει. Εντάξει. Μανούλα μου! Μανούλα μου, τάξε μου, τάξε μου, τάξε μου, τάξε μου! Μου έκανε πρόταση γάμου. Θεέ μου, σε ευχαριστώ! Παναγία μου, σε ευχαριστώ! Άγια μου Νικόλα, σε ευχαριστώ! Αγία μου Μαρκέλα, σε ευχαριστώ! Οσία μου Λουκά, σε ευχαριστώ! Οσία μου Παρθενόπη, σε ευχαριστώ! Καλέ, μου έρχεται να χορεύω από τη χαρά! Όχι, Μανούλα μου, σε παρακαλώ, θα πέσουν πάλι οι σοβάδες τους από κάτω. Κοριτσάκι μου! Αγαπουλίνα μου εσύ! Αχ, δεν ξέρεις πόσο καιρό περιμέναμε αυτή τη στιγμή ο πατέρας σου κι εγώ. Τώρα μπορούμε να πεθάνει ήσυχος. Θανάος! Μπορείς να ξαναρχίσεις το κάπνισμα. Μαμά, περίμενε. Δεν είπα ακόμα το ναι. Θανάς! Σβήστο αμέσως! Γιατί βραβούρλο δεν είπες ακόμα τα νεύρα, πού θα ξαναβρεις τέτοιο κελεπούρι! Και ωραίος είναι, και νέος είναι, και πλούσιος είναι, και παιδιά έτοιμα θα βρεις για να μην ανοίξει λεκάνους από τις γέννες και μεγάλο σπίτι! Μαμά! Δεν μου έκανε πρώτα σιγά μου ο Μπαγκόπουλος! Αλλά ποιος! Ποιος άλλος, ο Αλέξης! Καλή αυτός δεν... Θεέ μου, αχ, Θεέ μου, τι μου έχει κάνει! Αγία μου Πελαγία, γιατί! Αγία μου Νικόλαη, γιατί, γιατί, γιατί! Μαμά, πώς κάνεις έτσι! Όσο καιρό ήμουν μαζί του, είχες φαγωθεί να τον παντρευτώ! Βρε εσύ, αυτός δεν είναι που σε παράτησε για μια συνοδό εδάφους! Αεροσυνοδός ήτανε. Χαίστηκα, αν ήταν και λιμενάρχης! Σημασία έχει ότι σε πέταξε σαν τρίγα από το ζυμάρι! Έκανε ένα σφάλμα κι αυτός. Δεν μπορεί να το διορθώσει. Να τον δει σήμερα που ήρθε, έπεσε στα γόνατά μου, έκλαψε, χτυπήθηκε. Έκλαψε. Πλάνταξε. Μ' αρέσουν οι άντρες που κλαίνε. Εκτός από το μικρούτσικο στο τελικό των reality. Αχ, μαμά, δεν ξέρω τι να κάνω. Εσύ τι λες. Τι να σου πω κι εγώ, η κακούργα, μωρέ. Τον αγαπάς. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Εσύ, πώς είχες καταλάβει ότι είχα πάει στον μπαμπά? Αχ, όταν πρωταντίκρισε τα λακάκια του. Αχ, ναι, τα λακάκια του. Ποια λακάκια του? Καλό, ο μπαμπάς δεν έχει λακάκια. Εκεί που τα έχει δεν φαίνονται. Σήμερα που ήρθε και με πλάκουσε στα φιλιά μου, ξαναζωντάνεψε όλο το παρελθόν. Θυμήθηκα τότε που είχατε πάει για λασπόλυτρα στην Καβάλα και είχε έρθει, είχε χτυπήσει την πόρτα και εγώ του είπα αυστηρά, Αλέξη, Αλέξη, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Οι γονείς μου λείπουνε. Δεν είναι σωστό. Τι θα πει η γειτονιά? Προχώρα. Σε πίστεψα. Αχ, μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Τόσο καιρό περίμενα να μου κάνει αυτή την πρόταση. Και τώρα που μου την έκανε, σκέφτομαι πόσο πολύ αγαπάω αυτά τα 3 παιδάκια. Στα έλεγα, μωρέ, γρουσουζόστομη. Γιατί μπλέκεις τα συναισθήματά σου με τη δουλειά σου? Δηλαδή, τι θα γίνει, ρε παιδί μου, εσύ πότε θα φτιάξεις τη ζωή σου?
Πρέπει να τη φτιάξω. Τώρα είναι η ευκαιρία! Θα μου πεις με τον Αλέξη, τι να κάνουμε αφού ο Αλέξης υπάρχει. Το ωραίο θα ήταν βέβαια να σε ερωτευόταν ο Αντώνης ο Ρέμος, που είναι ακόμα ανήπαντρος. Αλλά τι να κάνουμε. Τυχερά είναι αυτά, βλέπεις. Έχεις δίκιο. Που σημαίνει. Που σημαίνει. Ότι παντρεύομαι. Αγαπουλίνα! Δανός! Άπαψέ το! Μο! Ρο! Μου! Σόρι! Καλέ, έχω βρει καλύτερο αγόρι! Και εδώ τελειώνει το δικό μας story! Σόρι! Ή από κάτω θα είναι για τους σοβάδες. Έλα, βρε Διονυσάκο μου, μη το παίρνεις τόσο κατάκαρδα. Όχι, απ' τα κρεμμύδια είναι. Θα έρχομαι να σας βλέπω, θα έρχεσαι κι εσύ, θα σε πηγαίνω για καφέ στο Μπουρνάζι. Δεν σ' αρέσει το Μπουρνάζι. Καλά, θα πηγαίνουμε για παγωτό στην Ανθούπολη. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις χειρότερο. Που λες να κάνουμε τη δεξίωση, στην ταβέρνα του Μπάμπουρα στη Χασιά ή στο κοσμικό κέντρο τα Κλεφτοφάναρα στην Εθνική. Δεν ξέρω, είναι σοβαρό το δίλημα. Ποιο έχει τις τουαλέτες μέσα. Αμάν, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Εσύ δεν έλεγες ότι όταν παντρευτείς θέλεις να κάνεις τη δεξίωση του γάμου σε ένα ξενοδοχείο με πισίνα, με μπάρμπεκιου. Του Αλέξη δεν του αρέσουν τα ξενοδοχεία. Λέει ότι είναι για τουρίστες. Σωστό κι αυτό. Διαφωνούμε σε αρκετά με τον Αλέξη. Αλλά που θα μου πάει, μετά το γάμο θα τον αλλάξω. Βέβαια και θα τον αλλάξεις. Αλλάζουν εύκολα οι άντρες. Γιατί το λες αυτό? Κάτι σκέφτηκα. Δεν μου λες το αφεντικό τάμα, αυτά ευχάριστα. Όχι ακόμα. Θα του το πω σε λίγο γιατί τώρα δουλεύει και δεν θέλω να το διακόψω. Δεν το έχεις κάνει ποτέ άλλωστε. Δεν σας είπα. Παντρεύομαι. Yes! Yes! Με ποιον? Άσε τι σημασία έχει. Έχεις διευρυνθικό. Εκκλησία, κουμπάρο. Εγώ. Εγώ θα σταυρώ, λέγω. Τι νέο ήταν αυτό. Πάω να τηλεφωνήσω σε όλους. Πόσο χάρηκα! Για σένα! Δεν της πάει και πολύ η χαρά, ε. Λοιπόν, ποιος είναι ο τυχερός? Ο Αλέξης, ο πρώην μου. Τι έκανε, λέει? Ο Αλέξης, ο πρώην σου, που σε κεράτωσε, που σε απέλησε. Καλά, απορώ, πώς μπόρεσε να το συγχωρέσεις? Αφού μπόρεσα εγώ, δεν προσπαθείς κι εσύ? Καλά, όχι ότι... εσύ ξέρεις. Μένα δεν μου πέφτει λόγος μου, πέφτει. Μπράβο, 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 μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Α, χαίρεσαι. Ναι, να ζήσετε και η ώρα η καλή. Σε ευχαριστώ. Οπότε, υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα μας φύγεις. Ναι, ναι, θα σας φύγω, όμως μπορώ να μείνω μέχρι να βρεθεί άλλη Νταντά. Μπα, δύσκολο. Δεν θα μπορέσει καμιά να σε αντικαταστήσει εσένα. Έλα τώρα. Πού θα βρούμε άλλη Νταντά να κατεβαίνει για πρωινό τελευταία από όλους με τις αεράτες τις ρόμπες της? Μπορώ να αφήσω 2-3 να τις φοράει ο Διονύσης. Θα μας λείψεις. Στα παιδιά εννοώ. Και εμένα θα μου λείψετε. Στα παιδιά εννοώ. Εύχομαι κάθε ευτυχία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και θα ήθελα, αν γίνεται, να συνεισφέρω κι εγώ στο ταξίδι του μέλητος. Αλήθεια? Θα ρωτήσω τον Αλέξη και αν δεν έχει αντίρρηση. Όχι, όχι, όχι. Οικονομικά εννοώ. Θα ήθελα να σας το κάνω δώρο εγώ το ταξίδι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να το πούμε παρέα στα παιδιά. Οχ, πρέπει να το πούμε στα παιδιά, ε. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν ότι λείπεις. Δεν τους λες ότι είμαι στο μπάνιο? Μέρι, θα λείπεις για πάντα. Τότε να τους πεις ότι βάφομαι. Παιδιά, η Μέρι θέλει να σας πει κάτι. Με συγχωρείτε, συνεχίστε. Δεν μπορώ. Ελάτε τώρα, δεν είναι εδώ και τόσο δύσκολο. Ναι. Τι νέα, τι κάνετε, παιδάκια μου? Θυμόσαστε τον Αλέξη που είχε το μαγαζί με τα νηφικά? Εκείνο το ρεμάλι που σε παράτησε? Για την αεροσυνοδό. Όχι, φαροφύλακας ήτανε. Μπράβο. Από ό,τι βλέπω το θυμόσαστε πολύ καλά. Λοιπόν, ο Αλέξης παντρεύεται και σας καλεί όλους στο γάμο του. Γιουπί, ωραία! Μετά θα έχει φαγητό. Να μαζευτούμε και να πάτε. Και ποια ηλίθεια τον παντρεύεται αυτόν?
Να πω εγώ. Δεν το πιστεύω. Παντρεύεσαι. Και πού θα χωρέσετε δύο άτομα. Το δωμάτιό σου είναι μικρό. Δεν θα μείνει εδώ αυτός. Και τότε τι γάμος θα είναι αυτός. Ξύπνα, Τούφλο. Δεν θα μείνει εδώ η Μέρη. Μη στεναχωριέστε, βρε κουτά. Θα έχετε τη θεία Σμαράγδα. Και άλλη συμβολό θα μας βρει. Ελάτε, παιδιά, μην κάνετε έτσι. Η Μέρη θα έρχεται να σας βλέπει. Μέρη. Ναι, Κυριακές και γιορτές, εδώ θα είμαι. Τις γιορτές του Πάσχα μαζί, τα Χριστούγεννα μαζί, τις εκπτώσεις του Αυγούστου μαζί. Ναι, καλά, εντάξει. Στις αρχές θα έρχεσαι να μας βλέπεις και μετά θα μας ξεχάσεις για πάντα. Και θα την ξεχάσουμε κι εμείς. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, παιδιά, εγώ όταν στεναχωριέμαι, ξέρετε τι μου φτιάχνει τη διάθεση. Τα ψυχοφάρμακά σου. Αχ, Μερούλα μου, πώς θα μου λείψει το χειμωράκι σου. Όχι, εγώ όταν στεναχωριέμαι, το ρίχνω στο τραγούδι. Μη γυρίσεις ξανά, η πόρτα αυτή θα είναι κλειστή. Μη γυρίσεις ξανά, στο λέω γιατί έχω πια κουραστεί. Μη γυρίσεις ξανά, η πόρτα αυτή θα είναι κλειστή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας ειδοποιήσουμε. Στις 32 του μηνός. Γιατί μόνο, μια χαρά είναι η κοπέλα. 12 χρόνια δούλευε σαν ταντά. Μιλάει 5 γλώσσες, ξέρει πρώτες βοήθειες και πολεμικές τέχνες. Ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Ναι, αλλά δεν είχε στυλ. Και καθόλου χιούμορ. Άσπια τα μαλλιά της. Πώς ήταν έτσι. Έχεις δίκιο, τα μαλλιά δεν τα παρατήρησα. Πρέπει να ξεκολλήσω από την εικόνα της Μέρης. Έχω πάθει εξάρτηση μαζί της. Σε όλα. Σε όλα, όλα. Τουλάχιστον σε ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά. Δεν θα είναι εύκολο να την αποχωριστούμε. Εγώ δεν θα την αποχωριστώ. Θα με πάει το Σάββατο για πενιρλή στη Χρυσούπολη. Αν υπήρχε κάποιος τρόπος να... Αλλά όχι, τι λέω. Δεν είναι σωστό να μπαίνουμε εμπόδιο στην ευτυχία της. Βέβαια, δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο από την ευτυχία του άνθρωπου. Άλλωστε, πόσες ευκαιρίες παρουσιάζονται στη ζωή μας. Είχα αγαπήσει κι εγώ κάποτε. Είχα αγαπήσει κι εγώ κάποτε. Συγγνώμη. Και? Ήταν η Αγγελικούλα η καθαρίστρια. Ήμασταν τρελά ερωτευμένοι. Αλλά δεν το είπαμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Βέβαια φαινόταν στα βλέμματά μας, στα γέλια μας. Δεν της εξομολογήθηκα όμως ποτέ τον ερωτά μου και έτσι παντρεύτηκε κάποιον άλλον και έφυγε από εδώ μέσα. Δεν είχε καταλάβει όμως κανείς τίποτα. Πας καλά. Όλοι το είχαμε καταλάβει. Μέχρι και στοιχήματα βάζαμε για το πότε θα την πέσεις. Τι ηλίθιος που ήσουν και την άφησες και έφυγε. Πράγματι. Ήμουν πολύ ηλίθιος που την άφησα και έφυγε. Στερνή μου γνώση. Γιατί θέλει να φύγει, Βιτάκι μου. Και επειδή την αγαπάμε όλοι μας, πρέπει να την αφήσουμε να κάνει αυτό που θέλει. Αν της έδινες αύξηση. Φίβο! Της το πρότεινα. Δεν δέχτηκε. Αν είχες δώσει στην Αγγελικούλα 2 δεκάρες παραπάνω, θα ήταν διαφορετική η ζωή μου τώρα. Αν η Αγγελικούλα σου καθάριζε καμιά φορά πίσω το ψυγείο, ολονών η ζωή θα ήταν διαφορετική τώρα. Είναι καλό που ξεσπάμε. Θα νιώσουμε καλύτερα. Βούλος το, Εβίτα! Έχεις δίκιο, νιώθω καλύτερα. Ελάτε, ας ηρεμήσουμε. Είναι δύσκολο σε όλους μας να τις πούμε αντίο, αλλά τουλάχιστον ας φερθούμε με ωριμότητα. Ας την αναφύγει, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Ας την αναφύγει. Τι πάθατε, καλέ, τι μου έτρενε αυτά. Σήμερα έχουμε γιορτή, παντρεύεται η φίλη μας. Α, δεν είστε εντάξει, μόνο τον εαυτό σας σκέφτεστε. Κάτσε, κάτσε να σε βοηθήσω λίγο. Ναι, πάρε τα καλλιτικά μου. Λοιπόν. Δεν έχετε να μου πείτε τίποτα. Άντε ρε Μέρη, και έχω διπλοπαρκάρει το φελέκι μου. Ήρθε ο χαμπρός, ήρθε ο χαμπρός, ήρθε ο χαμπρός. Κοίτατε πώς τρέχει, Ελαφίνα. Καλώς τον έκιας άργησε. Έτοιμη είναι, φόρτωσέ την και φύγετε. Ευχαριστώ, μαντάμ. Μανάρι μου, αχαχαχα. Μαζέψου, Αλέξη, μαζέψου. Να σου γνωρίσω το κύριο Μπακόπουλο. Ο κύριος Μπακόπουλος, ο Αλέξης Πίκουλας. Πώς είσαι, γιατρέ μου, πώς τη βγάζεις. Χαίρομαι πολύ, γουστάρω που σε γνωρίζω. Ορίστε.
Έχουμε ένα μικρό γλωσσικό πρόβλημα. Αλέξη μου, ο κύριος Μπακόπουλος μιλάει ελληνικά. Παιδιά, παιδιά! Βάλτε ένα χεράκι με τις βαλίτσες. Μερούλα μου, θύμισε μου να σου κάνω δώρο ένα σετ ταξιδιού για το μήνα του μέλητος. Αυτά είναι της δεκαετίας του 50. Της εποχής σου. Άρε, Κάθαρμα, θα μου λείψεις. Σεμνά. Πάω να φορτώσω και τα υπόλοιπα. Μπράβο, ρε Μαγκατσίμπα. Είναι έξω ένα ημιφορτηγό, ένα κόκκινο. Γράφει στον Παμπρίζ η Παναγιά μαζί σου και έχει ένα καβλετζέκι στον καθρέφτη που κρέμεται έτσι. Έλα. Ευτυχώς που μου το πες. Ώρες τα έκανα να το βρω. Είσαι και πλακατζής. Έλα εδώ, μωρό μου. Πήγαινε να δεις πως έχεις ξεχάσει τίποτα και μετά φεύγουμε. Γιατρέ μου, με συγχωρείς που σ' αφήνω χωρίς προσωπικό, αλλά καταλαβαίνεις κι εγώ τώρα δηλαδή... Όχι. Όχι να με συγχωρέσεις, θέλω. Η αλήθεια είναι ότι θα μας λείψει πολύ, πάρα πολύ θα μας λείψει η Μέρη. Πάντως, αν έχετε πρόβλημα, μπορώ να έρχομαι κάποιες μέρες. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη... Σιγά! Η γυναίκα του Αλέξη του Πίκουλα δεν θα δουλέψει ποτέ και για κανένα... Κύριο, ήθελα να πω με το συμπάθειο, έτσι, με το συμπάθειο. Νόμιζα ότι θα δούλευα στο μαγαζί. Αυτό εξυπακούεται, αλλά γίνε τζάμπα, αγάπη μου. Θα σε έχω βασίλισσα, γοργόνα θα σε έχω. Θα κάνεις καμιά δουλίτσα το πρωί, λίγο σφουγγαρισματάκι, θα φτιάξεις κανένα φαΐ, λίγο τα παιδιά, μετά εμένα και μετά... Θα κάθομαι. Έτσι. Έχεις άλλες βαλίτσες, Μέρη Παναγιωταρά. Όχι, εκτός αν μου δώσετε να πάρω μαζί μου αυτό εδώ το ζουζουνάκι. Σου ζωγράφισα κάτι. Αλήθεια. Wow. Αυτή είμαι εγώ, αυτή είσαι εσύ και αυτή η μεγάλη καρδιά στο σπιτάκι. Σ' αγαπώ πολύ. Έλα αγάπη μου, θα μου το πάρω γερανός απ' έξω. Ναι, έρχομαι. Ήρθε η ώρα. Σε λατρεύω. Κι εγώ. Φίβο μου, εσύ δεν θα με χαιρετήσεις. Όχι, σε μισώ. Όχι, μη μου το κάνεις αυτό. Δεν είμαι καλά. Εσύ μας ρωτάς πώς είμαστε εμείς. Φίβο, αρκετά. Όχι, γιατί έχει δίκιο. Μας είπες να υποκρινόμαστε ότι είμαστε χαρούμενοι. Δεν μας βγαίνει όμως, γιατί δεν είμαστε χαρούμενοι. Φεύγει η φίλη μας. Α, ώστε έτσι, ε! Τους είπατε να υποκρίνονται. Μπράβο! Ακόμα δεν βγήκα από την πόρτα και αρχίσατε τα λάθη. Για σένα το έκανα. Για σας θέλω να πω. Νομίζετε ότι είναι εύκολο να σας βλέπω να φεύγετε για να πάτε να χαραμίσετε τη ζωή σας με αυτόν τον άνθρωπο του Νεάταρταλ. Με έβρισε. Όχι, φίλε μου. Με συγχωρείς. Απλώς είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος. Και τι είμαι εγώ να σας συγχωρήσω, Αρχιμανδρίτης. Εσύ γιατί δεν γελάς. Έτσι. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Λογικό είναι να λείψετε στα παιδιά. Και εμένα θα μου λείψετε. Αλλά μας έχετε κάνει τόσο ευτυχισμένους εδώ μέσα που κι εμείς θέλουμε να ευτυχίσετε. Να πάτε στο καλό. Δεν πάω πουθενά. Κάνε κάτι μεγάλη, γρήγορα. Άσε, τώρα καθαρίζει ο Πίκουλας. Έλα εδώ εσύ. Τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό, θα με ζηλέψεις, γιατί μου το κάνεις αυτό. Αλέξη μου, δεν θέλω να σε πληγώσω, αλλά μετά από τόσο καιρό σε ξεπέρασα. Με ξεπέρασες. Ναι, σε ξεπέρασα. Δηλαδή πώς με ξεπέρασες. Πόνεσες, έκλαψες και μέσα στην τρέλα γέλασες. Ήσουν πάντα τόσο βλάκας. Πάντα, δεν έχω αλλάξει καθόλου. Είναι συνεπής στη βλακεία του. Δηλαδή τώρα. Εσύ, εμένα, με παρατάς. Όχι, δεν σε... Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, σε παρατάω. Μία σου και μία μου. Αν και δεν χαίρομαι όσο νόμιζα. Κάτσε ρε μωρό μου, αφού σε αγαπάω και με αγαπάς και με γουστάρεις. Αλέξη, όχι. Δεν σε γουστάρω. Σοβαρό μιλάς. Μωρό όμως είμαι γουστάρης. 3 δευτερόλεπτα. Τόσο χρόνο του πήρε. Καλά λένε ότι ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. 7.5. Περίμενε, μη φεύγεις. Θα την ξανακερδίσεις. Θα της πάρουμε γούνες, αυτοκίνητα, λουλούδια. Εγώ πληρώνω! Λοιπόν.
Λοιπόν, πάμε να το γιορτάσουμε όπου θέλετε. Κερνάω εγώ. Όχι, 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 εγώ κερνάω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ κερνάω με το δώρο που μου έκανες για το ταξίδι του Μέλιτος. Εκτός αν τα θέλεις πίσω. Όχι, όχι, όχι. Μπορείς να τα κρατήσεις. Σαν μπόνους. Ευχαριστώ. Πάντα τέτοια. Ελπίζω μόνο να πήρες τη σωστή απόφαση. Την πήρα. Είμαι σίγουρη.